Πάμε λίγο να ακούσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο Κώστας δεν θέλει για την ώρα να εμφανιστεί και να βγει. Ο Δημήτρης Σταρόβας και η Φωτεινή Ντεμίρη, συνεργάτες του και φίλοι του, πάμε να δούμε πώς σχολιάσανε τις καταγγελίες. Ξέροντας τον Κώστα, βλέποντας τον να στηρίζει τώρα, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί τον έχω δει σε πράξεις, σε πρόβες, να στηρίζει ανθρώπους και ηθοποιούς άσημους που δεν είχε, ας πούμε, ούτε καν εμπορικό συμφέρον, ούτε τίποτε. Είναι ένας άνθρωπος με υπερηφάνεια, με τέτοιο που δεν νομίζω ούτε ανάγκη να έχει, ούτε τι να σας πω. Είναι σαν να μιλάω, μου φαίνεται πολύ ξένο αυτό το πράγμα. Ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία που είναι φίλος μου. Αν γνώριζα κάτι, σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια, θα το έλεγα και ήταν και αδερφός μου. Σημαίνει ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ας πούμε. Επαναλαμβάνω, μη εκπροσωπώντας τον. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος με ήθος, τον έχω δει, με ψυχούλα, δεν συνάδει, δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο. Μιλήσατε καθόλου. Σαν, ξέρετε τι, και θα το πω και ας μην παρεξηγηθεί. Mm-hmm. Επειδή τώρα μας πιάνει μια μανία και παίρνει φόρα και ο κάθε ένας, ας πούμε, λέει εκεί πέρα ότι γίνεται, υπάρχουν μεταφυσικές προεκτάσεις σε ανάλογα πράγματα, ας πούμε. Φτάσαμε σε σημείο, δηλαδή, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχω διαβάσει κάποια καταγγελία για μια κοπέλα που της έστειλε κάποιος μήνυμα ότι λέγοντας ότι είσαι ερωτεύσιμη. Δηλαδή στο τέλος, δεν ξαναλέω έτσι με όλο το σεβασμό, δεν λέω για περιπτώσεις κραυγαλές όπως κυρίας Μπεκατόρου. Έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σε εισαγωγικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Τώρα ότι θυμούνται, δηλαδή θα απαγορεύεται και το φλερτ. Πού πάμε, πάμε στο άλλο άκρο, καταλάβατε. Αφού ξέσπασε όλο αυτό, επικοινωνήσατε μαζί του, μιλήσατε, τι σας είπε? Όχι, όχι, φανταστείτε, ούτε αυτό. Ούτε αυτό το πράγμα δεν είναι αποκάλυψη καρδιάς αυτό το πράγμα, όπως έκανε η κυρία Μπεκατόρου, ας πούμε. Που είναι και μια ιστορία χρόνων και εμπλέκονται και άλλοι αθλητές, τα γνωστά. Αυτό είναι ένα νομικήστικο κειμενάκι, μια ανάρτηση που κάποιος δικηγόρος το έκανε. Δεν ξέρω τώρα πού αποσκοπεί, ας πούμε, γιατί τι μπορεί να κρύβεται και πόσο τεχνητό είναι όλο αυτό το πράγμα. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Τάσσομαι με το πλευρό των γυναικών και πραγματικά θέλω να καθαρίσει ο χώρος από τους ανθρώπους αυτούς που πάνε τα κορίτσια να κάνουν τη δουλειά τους ή και τα γόρια και βγάζουν άλλες συμπεριφορές ανάρμοστες. Εύχομαι αυτό όλο να είναι η αρχή, αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν τον ύπνο τους και κάθε φορά που κάποιος πάει να φερθεί διαφορετικά να το σκέφτεται πριν. Στη δουλειά που ήμουν εγώ δεν είδα κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά του Σπυρόπουλου απέναντι ούτε σε εμάς που είχαμε μια καριέρα πίσω μας, αλλά ούτε και στα νέα τα κορίτσια, γιατί ήταν και νέα κορίτσια στη δουλειά. Η συνεργασία ήταν άψογη, υπήρχε πολύ ευγένεια